Ζεστό χρήμα στις τσέπες των δικαιούχων που εκχωρούν εκτάσεις τους για να περάσει ο νέος αγιοβασιλιώτικος δρόμος θα μπει όταν ολοκληρώσουν τη δικαστική διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων με τους δικηγόρους τους. Ήδη έχουν καταβληθεί σε σχετικό λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ για τις αποζημιώσεις των απαλωτριώσεων. Πρόκειται για το πρώτο τμήμα του ΝΟΑΚ που αφορά το τμήμα Αρμένη Παλέ. Η δημοπράτηση του έργου έχει ολοκληρωθεί και ο εργολάβος θα τοποθετηθεί στις αρχές του 2019. Το έργο προϋπολογισμού 16,5 εκατομμυρίων ευρώ έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Ο ΝΟΑΚ, ξεκινώντας από τον Βορρά, συνδέει τα Χανιά και το Ρέθυμνο με τον Νότο των Ομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Το έργο έχουμε εργολάβο. Έγινε το πρώτο δικαστήριο για την αποζημίωση των ανθρώπων μέσα από ιδιοκτησίες. Περνάει ο δρόμος των απαλωτριώσεων. Τα χρήματα έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από την περιφέρεια, διαφορετικά δεν μπορεί να εγκαταστήσει τον εργολάβο. Και τώρα είναι θέμα των δικηγόρων τους να κάνουν αναγνώριση των δικαιούχων, που είναι μια δικαστική διαδικασία, για να πάρουν τα χρήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τη διάνοιξη του δρόμου θα γίνονται και συνοδά έργα από τους Δήμους, αναβαθμίζοντας τα χωριά και τη ζωή των κατοίκων της ενδοχώρας, φέρνοντας τους πιο κοντά στα αστικά κέντρα σε Ρέθυμνο και Μεσαρά. Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει την χρηματοδότηση μελετών για τα υπόλοιπα τμήματα του έργου και το υποστηρικτικό δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα έχουν διατεθεί 3,4 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες που αφορούν 28 χιλιόμετρα οδοποιίας. Ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης θα ολοκληρωθεί με προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου με 2 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Το υποστηρικτικό δίκτυο θα είναι το επαρχιακό δίκτυο ή δημοτικό που θα υποστηρίζει τον νότιο οδικό άξονα, δηλαδή που θα συνδέει όλες τις δημοτικές κοινότητες, χωριά, μικρά, μεγάλα, με τον νότιο οδικό άξονα, διότι ο νότιος οδικός άξονας πλέον θα είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, διπλής κατεύθυνσης, δεν θα περνάει μέσα από κανένα χωριό, θα περνάνε απ' έξω σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και θα υπάρχουν είσοδοι και έξοδοι για όλα τα χωριά και τις κοινότητες.